Το έλα να δει σήμερα στο Τρόδος με εκατοντάδες πολίτες να συνοστίζονται στο χιονισμένο ορεινό θέρετρο για να απολαύσουν το λευκό τοπίο, εκμεταλλευόμενοι το παραθυράκι των διαταγμάτων για άθληση στην Ήπεθρο και στα μονοπάτια της φύσης. Οι εικόνες πάντως μόνο αθλητές δεν δείχνουν, αλλά παραπέμπουν στην προκορονοϊού εποχή. Μάλιστα, λόγω των πολλών εκδρομέων, οι δρόμοι που οδηγούν στην χιονίστρα ήταν μπλοκαρισμένοι με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών. Αρκετός ήταν ο κόσμος που βρισκόταν και στην πλατεία Τρόδους, παρά την αυξημένη παρουσία της αστυνομίας για τους ελέγχους αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα. Από τους ελέγχους, τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν σε 21 καταγγελίες πολιτών σχετικά με παραβάσεις του περί λοιμοκάθαρσης νόμου, 34 καταγγελίες για διάφορα τροχαία δικήματα και 4 καταγγελίες για παράνομη πλανοδιοπόληση. Στο μεταξύ, συνεχίστηκε το σαφάρι ελέγχων της αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με τις καταγγελίες να είναι αυξημένες. Διενεργήθηκαν συνολικά 11.203 έλεγχοι και προέκυψαν 139 καταγγελίες πολιτών και μία καταγγελία υποστατικού. Καταγγελία του υποστατικού αφορά καφετέρια στην Πάφο, στην οποία εντοπίστηκε πελάτης μετά τις 9 το βράδυ, με την αστυνομία να εκδίδει πρόστιμο 500 ευρώ στον ιδιοκτήτη, ενώ οι πλήστες καταγγελίες πολιτών αφορούσαν κυκλοφορία χωρίς SMS, αλλά και τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας. Πάντως, η αστυνομία τονίζει ότι αύριο σε όλους τους δρόμους που οδηγούν στο Τρόδος θα διενεργούνται έλεγχοι και η πρόσβαση προς την πλατεία Τρόδους θα επιτρέπεται μόνο σε μικρό αριθμό οχημάτων κάθε φορά.